Από το στον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Καλησπέρα, κύριε Υπουργέ. Καλησπέρα κύριε Βαγγελάτε, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ και χαίρομαι που είστε κοντά μας, θέλω να το πω, γιατί προσπαθώντας αυτές τις τελευταίες 2-3 μέρες έτσι να δούμε την ιστορία μας, να δούμε πράγματα που νομίζω πολύ μας ενδιαφέρουν όλους, νομίζω ότι θα μας βοηθήσετε κι εσείς. Πρώτα απ' όλα να ρωτήσω, θα πάτε στην κηδεία τη Δευτέρα? Από την Κυριακή το μεσημέρι θα βρίσκομαι σε επίσημη αποστολή στο Κουβέιτ μαζί με τον κύριο Φραγκογιάννη, ως επικεφαλής αποστολής που κάνουμε για την προσέλκυση επενδύσεων και από αυτή τη μεγάλη αραβική χώρα, αλλά δεν θα μπορώ να είμαι τη Δευτέρα στην κηδεία. Θα παρήσετε όμως στην κηδεία η σύζυγός μου, η κυρία Ευγενία Μαρουλίδου. Αν δεν θα είχατε αυτό το ταξίδι, θα πηγαίνατε? Θα πήγαινα. Σαφής, σαφής θέση. Να ρωτήσω το γιατί, γιατί θα πηγαίνατε? Θα πήγαινα διότι είχα κάποια προσωπική γνωριμία και με τον τέος Άνακτα, αλλά και με τους γιους του και με την τέο Βασίλισσα, και αυτή είναι μια ανθρώπινη στιγμή ενός ανθρώπου που φύγει από τη ζωή, και νομίζω ότι όταν έχεις κάποιο τέτοιες προσωπικές σχέσεις και μια εκτίμηση, οφείλεις να είσαι εκεί. Κύριε Υπουργέ, τη Δευτέρα προφανώς θα πάνε κάποιοι υπουργοί. Άκουσα ο κύριος Βορύδης ότι θα πάει. Θα πάνε κάποιοι βουλευτές, θα παραβρεθούν πρόσωπα. Έχει πολιτικό μήνυμα η παρουσία εκεί? Κύριε Βαγγελάτε, εγώ εκπλήσωμαι με όλη αυτή την συζήτηση, με τον τρόπο που την κάνουμε. Πολιτιακό ζήτημα στην Ελλάδα σήμερα δεν υφίσταται. Είναι σχεδόν αστείο να μιλάμε σοβαρά ότι σήμερα αμφισβητείται η προεδρευμένη κοινοβουλευτική δημοκρατία από οποιονδήποτε. Αυτή είναι μια ανθρώπινη στιγμή και το κλείσιμο ενός κεφαλαίου της ελληνικής ιστορίας. Ο βασιλεύς Κωνσταντίνος ο Δεύτερος είναι ένα τμήμα της ελληνικής ιστορίας. Κάποιος αποτιμά θετικά, κάποιος αποτιμά αρνητικά, κάποιος περηφανεύεται γι' αυτό, κάποιος θέλει να υπάρχει ούτε καν στη μνήμη του. Όπως και να το δει κανείς, τμήμα της ελληνικής ιστορίας είναι και ο Κωνσταντίνος ο Δεύτερος. Επειδή είμαι σίγουρος ότι θα σχολιαστεί, ζητώ τη διευκρίνηση. Είπατε ο βασιλεύς Κωνσταντίνος ο Δεύτερος, δεν είπατε ο τέος βασιλεύς. Γιατί? Όχι, όταν μιλάμε ιστορικά, μιλάμε με τον τίτλο που έχει. Δεν θα πούμε ο τέος Κωνσταντίνος Παλαιολόγος. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος. Μην χάνουμε για τα αυτονόητα. Ακούστε, όλη αυτή η συζήτηση στη μεταπολίτευση, βρείτε, εμείς είμαστε ένας λαός με πολύ έτσι έντονα πολιτικά πάθη. Όλα τα βλέπουμε περίεργα και σίγουρα όχι όπως οι άλλοι λαοί. Θα φέρω ένα παράδειγμα. Οι Μπολσεβίκοι ανέτρεψαν τον Τζάρο και μάλιστα εξετέλεσαν και όλη την οικογένεια και τον ίδιο. Τα ανάκτορά του τα συντήρησαν, τα προέβαλαν. Όταν οι Ναζί κατέστησαν τα ανάκτορα των Τσάρων, τα ανακατασκεύασαν. Η ιδέα ότι τα ανάκτορα στο Τατό, είπα προς χάρη, τα αφήσαμε να γίνουν ερείπιο. Είναι τραγική. Είναι αντιμοναρχική στάση. Είναι μια ανοησία. Όχι, μα πρώτα απ' όλα τα τότε ανάκτορα σήμερα είναι κυριότητα του δημοσίου και στιγματίσαμε κι εμείς, νομίζω ότι όλοι. Προσπαθώ να εξηγήσω. Τη θλιβερή εικόνα, δηλαδή. Το πρίσμα αυτό είναι πολιτική προσέλογο για την κυβέρνηση. Κύριε Γεωργιάδη. Φερόμαστε σαν μωρά παιδιά. Έπρεπε η κυβέρνηση ίδια και το κτίριο αλλά και τον ταφικό χώρο να έχει φροντίσει να τους έχει σε μια αξιοπρεπή κατάσταση. Ό,τι και αν ο καθένας μας πιστεύει, είναι τάφοι ανθρώπων οι οποίοι βρέθηκαν στο τιμόνι της χώρας. Είναι ντροπή να είναι σε αυτή την κατάσταση. Πραγματικά είναι ντροπή. Θα μου επιτρέψετε δεν να πω, γιατί δεν μπορώ να μην κάνω αυτό το σχόλιο. Εντυπωσιάζομαι με πολλά επιχειρήματα ανθρώπων της αριστεράς, όπου αναφέρουν τον Γκλίξμπουργκ ως δηλωτικό ξενικής καταγωγής ή αμφισβητούν την ελληνικότητα αυτής της οικογένειας. Και για τον εξής λόγο. Οι ίδιοι άνθρωποι που θεωρούν ότι οποιοδήποτε λαθρομετανάστης φτάσει στην Ελλάδα πρέπει να δικαιούται ελληνικής ηθαγένειας και ελληνικής ταυτότητας και θεωρούν δείγμα ακραίου ρατσισμού κάποιος να αμφισβητεί αυτήν την ελληνική ταυτότητα, οι ίδιοι άνθρωποι σε μια οικογένεια που συνέδεσε την τύχη της με την Ελλάδα. Ναι. Ξέρετε, ο οίκος των Γκλίξμπουργκ ήρθε με απόφαση του ελληνικού λαού στην Ελλάδα στην αρχή. Ένα λεπτό λοιπόν. Εδώ τώρα, να δούμε το θέμα της κυβέρνησής σας. Γιατί δέχεται μια κριτική από κάποιους η κυβέρνηση ότι παρόλα αυτά που λέτε δεν συνένεσε στο να γίνει μια κηδεία με τιμές αρχικού κράτους. Το δημοσίο θα πάει, το θεωρώ και δευτερεύον δηλαδή. Αλλά δεν τίμησε αυτόν τον άνθρωπο. Και το έκανε η κυβέρνησή σας. Θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής. Η κυβέρνηση έλαβε μία απόφαση που πρέπει να κάνει κάθε κυβέρνηση σταθμίζοντας όλα τα δεδομένα. Ποια είναι τα δεδομένα εδώ? Έχουμε έναν
τέος βασιλέα, ο οποίος ο ίδιος απεδέχθη το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος του 1974, με το οποίο έκλεισε το πολιτιακό ζήτημα στην Ελλάδα, και έκτοτε δεν δημιούργησε σημαντικότητα κανένα πρόβλημα. Τι τον κατηγορούν? Ότι πήγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για να διεκδικήσει αποζημίωση για την δίμευση της περιουσίας του. Δίκη την οποία παρεπιπτόντως κέρδισε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκρινε ότι καταπατήθηκαν πράγματι τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γι' αυτό η Ελλάδα πλήρωσε και αποζημίωση. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός ο ίδιος επέλεξε μία διαδρομή από το 1974 και έκτοτε που να μην δίνει βάση για έναν διχασμό των Ελλήνων. Υπήρχε η δόκιμη φοβία ότι κάποιοι μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν την κηδεία του για να προκαλέσουν ένα τέτοιο τύπο διχασμό, που ο ίδιος ο αποθανόν τέος βασιλεύς τον απέφυγε με πολύ μεγάλη ένταση όλη του τη ζωή. Άρα, αν το δείτε από αυτή την οπτική γωνία, νομίζω θα μπορούσα να καταλάβετε ενδεχομένως και το σκεπτικό. Άρα, εσείς θεωρείτε ότι θα έπρεπε να τιμηθεί ως αρχηγός κράτους, αλλά η συγκυρία δεν το επιτρέπει. Προσπαθώ να το καταλάβω, εγώ, γιατί. Κύριε, το λέω γιατί, επειδή δεν κρύβεστε, έτσι όπως μου το λέτε, είναι σαν να μου λέτε. Δεν θέλω να δυσαρεστήσω το Μητσοτάκη, αλλά θέλω να χαϊδέψω και τους φίλους του Βασιλιά. Όχι, δεν χαϊδεύουμε κανέναν ούτε τίποτα από το λέτε. Η κυβέρνηση όλων των Ελλήνων, και ο σκοπός μιας κυβέρνησης είναι να ενώνει και όχι να διχάζει. Τα κόμματα που είναι τμήματα μπορούν και να λειτουργούν ίσως διχαστικά. Οι κυβερνήσεις δεν πρέπει να το κάνουν αυτό. Οι κυβερνήσεις εκφράζουν όλους τους Έλληνες. Ναι. Και εκείνους που έχουν τους λιγότερους προφανώς φιλομοναρχικά αισθήματα, και τους περισσότερους τη μεγάλη πλειοψηφία που δεν έχει. Όμως επαναλαμβάνω, ήταν μια απόφαση που έλαβε η Διευθυντική Επιτροπή με κάποια ορισμένα κριτήρια. Το αν εγώ διαφωνώ ή συμφωνώ με την απόφαση είναι αδιάφορο. Εγώ είμαι μέλος της κυβερνήσεως. Καλά, έχει το ενδιαφέρον. Οι κυβερνήσεως υποχρεούνται να ακολουθούν τις αποφάσεις κυβερνήσεως. Αν ο κάθε υπουργός, κύριε Βεγγελάτη, σε κάθε φορά και τους έλεγε συμφωνώ ή διαφωνώ, δεν θα βγάζαμε άκρη. Το τελευταίο που θέλω και να πω είναι μια παρατήρηση για να σας δώσω ίσως λόγο να κάνετε και εσείς τη δική σας. Είπατε πριν ότι ο Κωνσταντίνος δεν δίχασε. Είναι αλήθεια ότι τα τελευταία χρόνια της ζωής του και το διάστημα. Από το 1974 και μετά, είπα. Που ήρθε στην Ελλάδα, ακριβώς. Δεν μπαίνω στη λογική δεν επιχείρησε. Το τι έγινε όμως. Τη βασιλεία του. Από το 1964. Μπορεί κάποιος να έχει πολλές ιστορικές διαφωνίες ή πολιτικές διαφωνίες. Είναι το τελείως αντίθετο. Εκεί έπαιξε ένα ρόλο ο οποίος ήταν διχαστικός. Παρατηρώ εγώ και εσείς λέτε τι θέση. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, και μιλάω περισσότερο ιστορικός αυτή τη στιγμή, ότι όλη η περίοδος της βασιλείας του Κωνσταντίνου Δευτέρου παρουσιάζει έντονο πολιτικό ενδιαφέρον. Όταν μια περίοδος παρουσιάζει έντονο πολιτικό ενδιαφέρον, προφανώς υπάρχουν ζέοντα πάθη. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί